απόγευμα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Εδώ είμαστε και σήμερα για την πρώτη εκπομπή του Απρίλη. Δεν ξέρω πώς θα μπει, αγαπημένη μου Λέφου. Με το δεξί. Θα μπει ψεύτικα. Α, ψεύτικα. Θα είναι ψευτοάνοιξη, θα είναι ψευτοσυνταγές του που να κάνει. Όπως το ψέμα σήμερα. Ξέρω το. Έτσι. Πάντα είμαι σαν ψέμα. Δεν μπορώ να πω το ψέμα που άκουσα με στο φτύν μου τώρα. Το πω στην τελευταία εκπομπή. Γιατί είπε το, γιατί να με το πεις. Αφού λέμε ψέματα σήμερα. Και εσύ σαν ψέμα θα είσαι. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Χρυσοχέρα μου, πώς θα ξεκινήσουμε το μήνα μας. Ήθελα να ξεκινήσω με ένα ψέμα που λες και εσύ, να μην το πιστεύεις. Να κάνω noodles με τόφου. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Που τα αλήθεια όμως, ναι. Να κάνουμε μουχαμάρα. Με πιπεριές. Μουχαμάρα, τι είναι το μουχαμάρα? Είναι ένα ωραίο dip από τη Συρία. Α, πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και ένα μυστικό για να γίνει και πολύ ωραίο. Φκένεις που τα σύνορα της Κύπρου. Φκένω, μάνα μου, έφυγα. Ναι, αλλά ακολουθείς τη Γαλάτια. Βέβαια. Λάλλον και εγώ, γιατί ακολουθήσε με τη Γαλάτια? Είμαι πιο όμορφη που μένα, είμαι πιο ψηλή που μένα. τι. Λάλλον είναι μαγειρικές της, οπότε είπα και εγώ να... Τούτη είναι η διαφορά μας. Τα κιλά έχουμε τα ίδια. Άρα να πάμε προς ποια χώρα? Ασιατικά θα πάμε. Ασιατικά και μετά θα πάμε στη Συρία. Ναι. Και μετά θα έρθουμε στην Κύπρο. Και μετά θα έρθουμε στην Κύπρο με μια νηστίσιμη μιλόπιτα. Έτα. Μίλα της Κύπρου. Άρα... Χιονάτι. Ίσουα. Να είμαι χιονάτι. Ναι. Και 7 ψεύτικη να είναι. Λοιπόν, πες μου πώς θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τα noodles. Με το ψεύτικο το πράγμα. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε μια συσκευασία egg noodles, 1/4 φλιτζανιού σισαμέλαιο. Θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι τόφου κομμένο σε μικρούς κύβους, 5 φρέσκα κρεμμυδάκια κομμένα, μια κόκκινη γλυκιά πιπεριά κομμένη, μια πορτοκαλί γλυκιά πιπεριά, μια κίτρινη γλυκιά πιπεριά, 6 κουταγιές σόγιασος, 3 κουταγιές μιλόξιδο, 4 κουταγιές σάκια που είναι κρασί ρυζιού ή ξηρό σέρι ή άσπρο ξηρό κρασί, 2 κουταγιές μέλι, 3 κουταγιές φρέσκο κόγιανδρο ψηλό κομμένο, 2 κουταγιές σισάμι και 1 κουταλάκι επιτραπέζιο αλάτι. Αν μου φύγει να σου πω γαλάτια, ναι, πρέπει να με συγχωρέσεις. Όχι βέβαια. Διότι τούτο το σέρι, τούτο το σάκι, τούτο το σόγια σου. Είδες, α. Μόνο μαζί της. Τα έμαθα. Πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία μας? Θα ξεκινήσουμε να κόψουμε τα λαχανικά. Όπως έλεγε και η φίλη σου, καλή ώρα. Τι θα έλεγε η φίλη μου? Για να κάνουμε noodles, πρέπει να τα έχουμε όλα τα υλικά κοντά στην εστία μας. Σωστή. Είδες. Μετρημένα, έτοιμα. Έτοιμα. Ναι. Okay. Το λοιπόν, να κόψω τα κρεμμυδάκια έτσι διαγώνια. Να τα κάνουμε έτσι λίγο όμορφο. Μα έτσι όμως να το κάνεις όμορφο. Αφού πάμε, θα είναι σαν ψέμα. Σήμερα θα σου πω πολλά έτσι κομπλιμέντα. Στις ορεξάτη να πούμε. Να μπει ο μήνας μας καλά. Ναι. Είναι ο μήνας της άνοιξης. Είναι ο μήνας του Πασκάτου. Να μου κάνεις φλαούτ. Τι με θωρεί. Όχι, πες, μπήκε η άνοιξη και πια να δω την πλούτζα σου. Τι, γεμάτη χρώμα. Το Παναέρι της πάνω τους κάνει. Και τα ούλα πάνω. Για να μην κακοφανίσω κανένα χρώμα. Ναι. Γιατί... Να μου κάνεις φλαούνες, να μου κάνεις... Να σου κάνει φίλη σου. Θέλω να ρωτήσω αν θα μου κάνεις σούβλα του φούρνου. Θέλεις σούβλα του φούρνου? Όχι, φυσικά. Εντάξει, μπορούμε να φέρουμε και εδώ μια φουκούνα, αφού τα φέραμε τα... Ναι, αλλά είδες τι γίνηκε. Να μου γίνει. Και όσο φταγές έβαλαμε πάνω. Το λοιπόν, ανέβρασε το λάδι μας. Θες να βοηθήσω σε κάτι? Ναι. Θέλεις να κόψεις το τόφου σε μικρά κομματάκια ή μάλλον περίμενε, θέλω να μας ενημερώσεις για το τόφου. Δώσ' μου λίγο χρόνο να το ψάξω. Ναι, τούτο το είναι ψάξεις. Το τόφου. Ναι. Τούτο είναι βιολογικό, γι' αυτό είναι έτσι. Και θέλεις να το κόψω σε μικρά? Μικρά κυβάκια, πολλά μικρά. Κοίταξε, δεν ξέρω να μπαίνει. Αλλά μου δώκετε ένα δευτερόλεπτο να το ψάξω. Μισό λεπτό να φέρω ένα μπιάτο. Να το ψάξω να το. Θέλω να μου πεις από πού εμπνεύστηκες για τη συγκεκριμένη συνταγή, εκτός που τη γαλάτια. Κοίτα, εντάξει, θέλεις, επειδή θέλουμε μια νηστίσιμη, εύκολη συνταγή και τα noodles ψήνονται και πολλά εύκολα. Τούτη συσκευασία που έπιασα γράφει πάνω ότι βράζεις τα για 4 λεπτά. Υπάρχουν κάποιες άλλες
που απλά να τις βάλεις να μουλιάσουν μες στο νερό και λέει αφήνεις τα 5 λεπτά. Οπότε είναι εύκολο ένα ζυμαρικό για να το ψήσεις. Μάλιστα. Το τσόφου είναι ένα προϊόν από σόγια, το οποίο mm-hmm. είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις κουζίνες χωρών της Απανατολής. Ναι. Α, και καταναλώνουν το αρκετά χορτοφάγοι και βίγκαν. Ναι. Για να φτάσουμε στην τελική μορφή του τόφου, πρώτα θρομβώνεται, λέει, το γάλα σόγιας, διαδικασία η οποία οδηγεί στο διαχωρισμό του τυροπίγματος από το τυρόγαλα. Και στη συνέχεια τα προκύπτοντα πίγματα πιέζονται, δίνοντας μας την τελική μορφή που είναι το τόφου. Πέλια θρεπτικά, γιατί είναι πολύ ωφέλιμο το τόφου. Να σας πω ότι ένα γεύστο, να το δοκιμάσεις, ένα γεύστο. Πρέπει να του βάλεις, να του βάλεις διάφορα... Ένα γεύστο, αλλά έχει πολύ θρεπτική την αξία. Έχει, έχει. Τώρα, ένα λεπτό θα σας τα πω. Και εσύ ανακάλυψες το πώς... μια ημέρα σαν να πήγαινα σπίτι και μέσα στο στρατόπεδο, είδα το, λαλό, πήγα την κουβέντα μαζί του, λαλό, ότι τα βουκάμπνεις, καλά, είσαι άγευστο, αλλά να σε χρησιμοποιήσω. Να που είσαι. Μία μερίδα μισό φλιτζάνι τόφου περιέχει 94 σερμίδες. Δηλαδή μπορώ να φάμε ούλο. Έχει 2 γραμμάρια υδατάνθρακες, 5 γραμμάρια λίπους, πρωτεΐνη. Έχει ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, βιταμίνη γκάπα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι, πολλά ωφέλιμο. Το σισαμέλαιο διά ωραίο άρωμα. Ωμέγα 3. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις με σπορέλαιο, αλλά άμα δεν έχεις σπίτι σου εσύ, κατάστασες τη γαλατία. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση της κατανάλωσης φυτικών τροφών όπως το τσόφου μειώνει τον κίνδυνο της παχυσαρκίας και τη συνολική θνησιμότητα. Του διαβήτη, των καρδιακών παθήσεων και προάγει μια υγιή επιδερμίδα και μαγιά, αύξηση της ενέργειας και μείωση του συνολικού βάρους. Άρα το ταούλα θα τα πάθω σήμερα. Περίμενε, προλαβαίνει την παχυσαρκία. Ναι. Παράγγειλε μου 3 τόνους. Να έχουν. Με μέτρο. Με μέτρο. Κάτε. Τις να σου πω ότι είπα, σου έβαλα το σισαμέλαιο και θέλω να μου το γυρίζεις για να ρωτήσει ωραία και μετά να το βγάλουμε να μας ρωτήσει. Ένα λεπτό να φέρω και ένα μικιάτο. Έχει παράξενη μυρωδιά, Χρύσο μου. Ναι. Λέω σου και την ώρα μπορεί να το φάεις, δεν του βάλεις πολλές γεύσεις μέσα. Ένα νόστο. Έτσι το λέω να ρωτήσει. Και θέλω τα μικρά κυβάκια για να... να μην είναι πολλά έντονα. Άρα, επέλεξες να βάλεις πιπεριές μέσα. Πιπεριές. Μπορείς να βάλεις και καρότο, μπορείς να βάλεις... και κολοκυθάκι να μας θέλεις, γιατί όχι. Επίσης, στο τέλος, εγώ βάλω λίγο κολιάντρο. Αν θέλεις, αν δεν σου αρέσει ο κολιάντρο και λίγο έντονη η γεύση του, μπορείς να βάλεις μαϊτανό. Και είναι ωραία που βάλουμε διάφορα χρώματα, γιατί διά χρώμα στο φαΐ μας. Κάμνησε ρε παιδί μου και θέλεις να φάεις, αν είναι την όρεξη σου. Ναι. Δεν είναι μόνο τα χρώματα, είμαστε συνέχεια ανοιχτή ώρα. Κοπιάστε να φάμε. Ένα μόνιμο ρε παιδί μου. Σήμερα είπες κανένα ψέμα. Όχι, δεν είπα. Γιατί έχω λίγο θέμα ρε παιδί μου. Πάσω μια φορά που έπιασα να πω ένα ψέμα της νύφης μου, της γυναίκας του αδερφού μου. Ναι. Και δεν ξέρα τι να κάνω. Και τι της είπες της καημένης. Απάντησε το τηλέφωνο και εγώ παιδιά σκέφτομαι συνέχεια γέλουν. Όμως ήμουν φυρμένη που το γέλιο. Εντάξει, μάνα μου η καημένη τούλα, πόσα εσκάμνω. Τέλος πάντων, και λάλε μου, εντωμεταξύ και τον καιρό, είχε να αρρωστήσει ο Κύπρος, έκαμε και λίγο στην εντατική, τέλος πάντων. Τούτη ενόμιζαν ότι έκλαια. Χρήσω, λάλε μου, τι επάθες. Εγώ φυρμένη του γέλιου, ξέρω εγώ, κόρη, πάθετε τίποτε, ο Κύπρος στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ, φυρμένη, δεν μπορούσα να μιλήσω από γέλιο. Σε κάποια φάση λέω ότι είσαι Κύπρος, το μόνο που και φύρτηκα, εντάξει, και είσαι ένα πεθάρι που τυράει, νομίζω ότι έχασα το. Μετά από της είπα, λέω ότι κόρη, πρώτα Απριλιά, θα σε σκοτώσω ευτυχώς που ρίσουν. Άντε Χρύσο μου, όχι έτσι ψέματα. Ναι, όχι έτσι ψέματα, εντάξει, δεν ήθελα να της πω το ψέμα, αλλά έφυγε και με αυθορμήτα. Εγώ δεν πάτησα τίποτε, πάτησα μόνο Κύπρος, πήρε τα καμερούλα τα... Έκαμε όλες τις φαντασίες. Εντάξει. Θα ξαναπούμε. Α, όχι, μην το ξαναπείς. Γιατί σε πιάει
Η τουλά να με δερεί. Όχι, όχι. Άμα δεν ακούει το. Δεν άκουσα, όχι, όχι. Αφού σα είπα ότι δεν ακούω. Καλύτερα είπα. Ό,τι σου λαλούμε σήμερα ψέμα. Είσαι ναι. Καταπληκτική, είσαι υπέροχη, είσαι μοναδική. Εξαιρετικό είναι το φαΐ που κάνει. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη. Θα είσαι κάθε χρόνο εδώ. Θα τα πούμε ύστερα από 20 χρόνια. Θα ανανεώσουμε το, το συμβόλαιο σου για την επόμενη 20 ετία. Δεν κάνουμε χωρίς εσένα. Πάρτε και λίγα λεφτά πάνω. Τι άλλο να της πούμε. Ψήθηκε. Όχι, πρέπει που θα με θωρείς το πενάσπρο. Τούτο είναι εντάξει. Τούτο μπορείς να βγάλεις. Μα εδένα δεν μπορεί να τα βγάλω. Όχι, μπορεί να πιέτσω κουτάλα. Γύριστε έτσι τούτο, μπράβο. Είδες, να πάρουν έτσι λίγο χρώμα. Να γίνει ωραίο. Δεν έξω να δοκιμάσα το δατάτσο. Προχτές που το έκανα σπίτι, άρεσαν τους πάρα πολύ. Α, εμποτούτο το φαΐ μου αρέσει στα παιδιά. Αρέσει στα παιδιά στο σπίτι. Τούτον και το καλαμάρι μου να σου κάνω την Τετάρτη. Πώς το έχω έκπληξη για την Τετάρτη. Αλήθεια. Ναι, για να δεις πόσο σε αγαπώ. Μα έτσι έχω αφιβολίες. Όχι, έχω αφιβολίες. Είπαμε να λαλούμε ψέματα σήμερα. Ναι. Αν δεν ναι θέλαμε να κάνουμε τόφου, ρε παιδί μου, ναι. Τι θα μπορούσαμε μπορούσε, να κάνουμε. Τούτο μπορείς να το κάνεις και με κρέας, μπορείς να το κάνεις με χοιρινό. Εσύ κάνεις το με τόφου διότι έχουμε νηστείες. Ναι. Και είναι ένα υλικό το τόφου που το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, μπορείς να το αφαιρέσεις, να με βάλεις, να βάλεις σήμερα μόνο πρέπει να νηστέψω, ας πούμε. Ναι. Βάλετε με, είπετε μου, να μην νηστεύω. Εντάξει, εγώ τούτη συνταγή κάνω για ο μενέλαο μου που νηστεύει. Περίμενε. Τα νούτλς. Τα νούτλς όμως έχουν αυγό μέσα. Εντάξει, να επιλέξεις άμα τούτο που θα έχει αυγό. Σκέφτηκε με μένα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, αφού η αγγελικούλα μου δεν νηστεύει, ναι. Ας της βάλω λίγο ένα αυγουλάκι. Το βγάλουμε. Ό,τι θέλει. Έλα, φέρ' την κουταλό. Μπράβο. Και μετά να βάλουμε τα λαχανικά μας. Α, να βάλω και τα νούτλς, να βάλω ένα κουταλάκι ένα αλάτι. Λέω πιο λίγο, γιατί λίγο χοντρούδι τούτο. Πάντως και... η ροτιά του... Πολλά ωραία. Η συσκευασία μας λέει... Η ροτιά του... Κιού. Το τόπο. Ξέρεις, μυρίζει και το σισαμέλαιον τώρα. Α, μπορεί. Ναι. Είπα σας ότι τούτο η συσκευασία μου, πάντα να τα διαβάζετε, γράφει πάνω... 4 λεπτά. Ναι, βάζουμε για 4 λεπτά. Έτω. Το λοιπόν, και εδώ να βάλω το κρεμμυδάκι μου και τις πιπεριές. Μπράβο, είδατε ότι η μάνη έπιασε εξαρτητή δουλειά. Να κόψω το μαϊτανό μου. Να είμαι έτοιμη. Και δουλειά μου, εγώ ξέρω. Ναι, ξέρεις. Να λέει που την ήξερε. Έπιες χρόνο για τα νούτολ. Ναι. Πού το ξέρεις. Ο χρόνος μαζί σου περνά γλυγορά, οπότε είναι να τα καταλάβω. Θα είναι ψευτόχρονος. Σκέφτηκες πώς να στήσεις το πιάτο. Ναι. Αλήθεια. Να πιάσουμε τα νούτολ, να τα στριφογυρίσουμε, όπως κάνουν οι σεφ, να κάνουμε έναν πύργο, να βάλουμε από πάνω λαχανικά. Κάπως έτσι. Ξηρούς καρπούς έφερε. Έφερα σισάμι μπορούμε να βάλουμε από πάνω. Θα μπορούσε θα το πιέναν και τα φιστίκια. Έχω σου έκπληξη. Να μου φέρει. Ταρά! Αλήθεια! Δεν ξέρω γιατί μου το έφερα. Πώς έβρεθηκε εδώ. Ενώ ο Μιχάλης μας δαμε. Μαγικά. Μαγικά. Α, ωραία. Έχω και εγώ κάτι να του δω. Ένα μπινέλο μέσα στο αυτοκίνητο μου. Πάει και έρχεται. Το λοιπόν, έκοψα και τον κολιάνδρο μου. Είπα σας, αν δεν σας αρέσει ο κολιάνδρος, μπορείτε να βάλετε μαϊτανό. Και είπαμε ότι για να κάνετε τούτα τα ασιατικά τα φαγιά, όπως μας είπε και η αγαπημένη μας η γαλάτια, έλα. Πρέπει να έχετε όλα τα υλικά σας κοντά. Μετρημένα, ναι. Κοντά σας, διότι να πάω να έβρω τώρα, επήγαινε το φαΐ μου. Ναι, ναι, ναι. Και λοιπόν. Η Χρύσο μου επειδή το αντιλήφθηκε αυτό. Γαλάτια μου θα τη βάλω βαθμόν στο τέλος της εκπομπής. Ναι, 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 ναι. Το λοιπόν,
Θέλεις να... Τι? Να πούμε τη συνταγή για τη μουχαμάρα. Βεβαίως να τη πούμε. Απλά θέλω να βλέπεις και τα νούτο. Να τα βλέπω. Έλα, αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας για τη μουχαμάρα. Η μουχαμάρα, η οποία είναι ένα ντύπ, είπες μου. Ναι, ντύπ. Και το οποίο... Πολλά ωραίο, με πιπεριές. Που τη Συρία μας έρχεται. Ναι. Ωραία, πάμε. 5 κόκκινες πιπεριές φλωρίνης. Ένα φλιτζάνι χωριάτικο ψωμί μπαγιάτικο κομμένο σε κυβάκια. Θέλουμε 1/4 φλιτζανιού νερό. 2/3 φλιτζανιού καρύδια. 2 σκελίδες σκόρδο. 1 κουταλάκι ναρτισά. 1 κουταλάκι κογιάνδρο κοπανισμένο. 1 κουταλάκι πάπρικα. 1/2 κουταλάκι μπάστα ντομάτας. 2 κουταγιές πετιμέζι ροδιού, που είναι το ροδόμελο. 4 κουταγιές ελαιόλαδο, 2 κουταγιές λεμόνι, 1 κουταλάκι αλάτι και 1 μπρέζα πιπέρι. Μάλιστα. Σήμερα έχεις πολύ... ωραία χρώματα. Πολύ έρευνα με τα φαγιά σου. Να σου πω τι έκανα με τις πιπεριές. Εψισάτες, πας στην εστία, σπίτι μου, του καζού, με το κάζι μου, βγάλει φλόγα. Είχατε σκάμει και μια δοκιμή στο φούρνο, που αν δεν έχετε μπορείτε να τα ψήσετε στο φούρνο, να σου αλέψεις λίγο λάδι, και τα βάλεις στο φούρνο για 40 λεπτά, αλλά η γεύση δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Πρέπει να έχουμε το μαυρισμένο το πράγμα. Είδα το. Τούτο. Μπράβο. Και τώρα αφαιρούμε τη φλούδα. Έτσι προσεκτικά. Ναι, εσύ που μας έβαλες ξανά στο φούρνο τις... Ποιες? Τις πιπεριές. Όχι. Μελιτζάνες που μας έβαλε. Μελιτζάνες έκαμα, ναι, με τη μελιτζάνο σαλάτα. Αλλά με τη μελιτζάνο σαλάτα πάλι έκαμα. Μύριζε όμως το κάρβουνο, ρε παιδί μου, μύριζε. Ναι. Τούτη η γεύση, άμα το κάνεις πας στην εστία του, είναι πολλά διαφορετική. Και αφαιρούμε τη φλούδα, τούτον το έξω την πέτσα. Επειδή δεν θέλουμε, αλλά η γεύση έμεινε. Αφήνω λίγο, τώρα ένα δυσκολευτό λίγο να βγάλω, γιατί κάμα το που τα έψες για να σας το δείξω. Θέλω να πω λίγο χλιαρές, φτιάχνουν πιο εύκολα. Αφαιρούμε τούτα τα μαύρα και αφαιρούμε και τους σπόρους που μέσα. Τούτα είναι η διαδικασία. Και μετά να τις βάλεις, να σου πω ότι... να σκόψεις. Να τις βάλουμε στο πλεντερούλα τα υλικά μας. Οπότε είναι δύσκολο. Να σου πω ότι τούτο είναι πιο ωραίο την επόμενη μέρα. Δηλαδή την πρώτη ημέρα ναι, θα σου βγάλει ουλά ουλά τα αρώματα. Το... ναι, να σου βγάλει πολλά ωραία αρώματα. Είναι τρομερό. Ευχαριστούμε την Παναγιώτα για την ιδέα που μας έδωσε. Γαλατία μου, εντάξει, ήταν ο τόνος. Λαμναρότατη. Είστε τα ψέβα, γαλάτια μου σήμερα. Είστε τα ψέβα. Άι, αστεία. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Όχι, άφησε τα λόγια. Τι να σου κάνω που θέλεις να μπει ο μήνας μαζί σου. Ενώ αν ήταν η γαλάτια, για πρώτη φορά στη ζωή σου θα ήταν η Χρύσο. Βέβαια. Έτσι ήταν να τη πω. Να πούμε σήμερα ότι ήταν αργία. Και μπορεί ο κόσμος τώρα παραπάνω να ανέξω περίπατο. Πολλά καλά κάμνει να ανέξω στον περίπατο, διότι ένα άνοιξη. Κανείνα μας ήταν κλεισμένοι στα σπίτια μας. Έχω να σου πω όμως ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, παιδιά είναι τόσο πράσινη ο τόπος, τόσα πολλά λουλούδια βλέπεις, ακόμα και τις λαλέδες, ξέρεις τι είναι οι λαλέδες, ακόμα και οι λαλέδες εγώ έχω σπίτι μου, που δεν ξαναείδα ότι... Ξέρεις, ήταν πάνω στα βουνά, ήταν πάνω σε ξέρεις, πιο απόμακρες περιοχές. Κι όμως, φέτος είχα λαλέδες σπίτι μου. Επειδή έγινε η περιοχή σου, τζαμέ που. Ναι, αλλά και το νερό δεν βοήθησε πάρα πολλά οι βροχές. Εθωρίτσε, εμείς αθίσαμε. Εγώ παραθίσαμε. Λοιπόν, εντάξει, θέλει διαδικασία τούτο να βγάλουμε τη. Θα βγάλω τα νούτολς. Επέλανε με ρε κουμπάρε, εντάξει. Έλα. Αφού περάσαν 4 λεπτά, τα πράγματα σου είπα. Εντάξει, γύρισε λίγο πάνω να δούμε αν είναι μαλακώσα. Αν είναι μαλακώσα, αν είμαστε οκ. Εντάξει, θα πάω στο ταβάνι να δούμε έναν κολλού. Μπορεί να το πετάξω χάμε. Κοίταξε. Αν δεν είναι ψημένα. Είναι αλτέντε. Ναι. Θέλουμε τα έτσι. Όχι. Εσένα αρέσκουν στο αλτέντε, εμένα δεν μ' αρέσκουν, οπότε γι' αυτό πάντα ψήνω τα λεμπαρά. Εμένα ψεύτω αρέσκουν, έτσι. Ήρθε ωραία, ξάτη σήμερα, φίλοι μου, ακούτε την, ναι.
Να μπει ο μήνας μας καλά. Βέβαια, κόρη μου. Γιατί να μην μπει καλά. Πρέπει να έχουμε θετική ενέργεια. Βέβαια. Α, μια και έχουμε... Να μας πει ανέκδοτο τώρα. Όχι, όχι, έριξε ένα ανέκδοτο. Μπορεί να πούμε περιπέζει ρούλι για τα ανέκδοτα, όχι γέλα κανένα. Να πούμε, είχα πάει σε κάτι επιμορφωτικά μαθήματα στην Πάφο. Ναι. Η Γιωργούλα Χριστοδούλου κάνει εξαιρετική δουλειά. Έδειξε μας να κάνουμε πακλαβά. Και κόψε το έτσι πάρα πολλά ωραία πακλαβωτά, στρογγυλά κομμάτια. Έκαναμε ένα μακεδονικό χαλβά. Που το κάνουμε, ναι. Ναι, με πέντε υλικά. Να σου το κάνω, νομίζω, την άλλη εβδομάδα. Τι άλλο έκαναμε. Έκαναμε μπόμπες. Έκαναμε... κατά μας κάνεις πόμπες στην εκπομπή. Να προσπαθήσω, ναι, να σας κάνω. Σέμα, μεγάλο. Τι άλλο. Και θέλω να τους δώσω τα φιλιά μου, όλες τις κοπέλες, και με τη Γιωργούλα, που κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Παραδοσιακά κυπριακά. Παραδοσιακά κυπριακά, ναι. Μπράβο, διότι... Παραδοσιακά, ο μακεδονικός χαλβάς είναι κυπριακός, αλλά παραδοσιακά, κάνουν παραδοσιακά. Μπράβο, διότι πρέπει να μαθαίνουμε ναι, και εμείς να τα διατηρούμε. Βέβαια, εμείς οι μητσές. Μητσές. Ναι. Και έχει και φούρνο, στη Σίμου, και παίρνει και κάνουν ωραία πράγματα. Φανταστικά, πολλά ωραίες οι περιοχές και κάτω. Ναι. Πάρα πολλά ωραίες. Λοιπόν, Χρυσοχέρα μου, μάλιστα. Να πούμε εδώ ότι σήμερα η Χρυσοχέρα μου φτιάχνει νούτολς με τσόφου. Mm-hmm. Θα μας φτιάξει μουχαμάρα. Ναι. Πρώτα να πάμε Ασία μεριά. Ναι. Τώρα είμαστε στη Συρία, κάνουμε σταθμό. Και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με κάτι κυπριακό, γιατί η Χρύσο μου χωρίς την Κύπρο δεν κάνει. Σαν την Κύπρο δεν έχει. Λοιπόν, ένα λεπτό και τελειώσα. Απλά είπα σας, επειδή σε ψήσα από τα ψες του τα, δυσκολεύτηκε με λίον το να αφαιρεθούν. Χωρίς το μαυρισμένο που αφαιράς, που εν τούτο ούλον που διά γεύση, κοινό που μηνίσκε ενώ πάνω λίγο, είναι η γεύση που διά στο φαΐ μας. Θα τα βγάλω. Εντάξει, γάτω. Έλα, έφερα σου δαμέ να το... Να το πετύχει. Έλα. Οκ, το πλάνο μου, κατάλαβες, εν μηνίσκε τόσο το πομποτζί, να τίποτα. Εμένα να πιάνε. Πιάνετε την Αγγελικούλα. Λοιπόν, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είμαστε οκ. Γαλάδια, είσαι τα έτοιμα τα νούτος. Εγώ θέλω να κάνουμε στον αέρα να βλέπουν οι φίλοι μας. Εντάξει. Είναι δύσκολο να κάνουμε τα νούτος. Είπαμε ότι επιλέγουμε τις γεύσεις που θέλουμε. Ναι. Σωστά. Ναι. Κάποιος που νηστεύει... Ή εχορτοφάγος να πιέει τα σκέτσα τα νούτα. Μπορούμε να το φάμε και αν δεν νηστεύουμε. Ενώ... Όχι, αν δεν νηστεύω, θα βάλω... Λοιπόν, πες μου τι άλλο θες να κάνουμε. Εγώ τώρα θέλω ένα φλιντζάνι ψηλό κομμένο σε κυβάκια ψωμί. Ναι. Το δαμέ. Θέλουμε έτσι μπαγιάτικο το ψωμί. Χωριάτικο, μπαγιάτικο. Το ψωμί τι είναι να μας, σε τι είναι να μας βοηθήσει. Να μας το κάνει πιο αφράτο και βάλω και λίγο νερό και να βοηθήσει να γίνει αφράτο το μείγμα μας. Ωραία, εδώ οι πιπεριές μας. Ναι, ακόμα λίγο και να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα... Μα θέλουμε τα ζωντανά εμείς τα λαχανικά. Αν δεν έχουμε ψωμί, μπορούμε να βάλουμε φρυγανιά, καπίρα δηλαδή, αλλά νομίζω με το ψωμί κάνει το πιο... Πιο αφράτο το μείγμα μας, πιο αφρού για τον τύπ μας είναι πολλά αφράτο. Το λοιπόν, έτσι. Και να βάλω μέσα έναν τέταρτο του φλιντζανιού νερό. Έναν τρίτο, να το δούμε και μετά, μπορεί να χρειαστεί ακόμα λίγο νερό ή λίγο λάδι είναι η συνταγή μας. Το λοιπόν, διάζει μου σε παρακαλώ, μου δίνεις σε παρακαλώ τη συνταγή μου για να τα βάλω με τη σειρά. Ψευτοσυνταγέτσιο. Λέρωσες με. Το λοιπόν, μέσα στον κάδο του μίξερ βάλουμε τις 5 πιπεριές φλωρίνης, τις οποίες εψίσαμε, είπαμε, στην εστία του καζιού καλύτερα, αλλά δεν έχουμε. Βάλουμε τα καρύδια, πρέπει να βγάλω τα άλλα καρύδια. Εντάξει. 2/3 του φλιντζανιού καρύδια.
Πάει του πάρα πολλά το καρύδι. Δύο σκελίδες σκόρδο. Χωρίζεις τα. Χωρίζεις τα μες στο μίξε. Όχι. Α, τι, εντυχαίο. Εντυχαίο, αλλά ωραίο, ναι. Σωστός ο παίχτης. Έλα. Έφυγε το κουτί. Το μισό δεν το ήθελε. Το, λοιπόν, εδώ έχω ένα κουταλάκι ναυτισιά, το κείμενο. Ναι. Ένα κουταλάκι κόλιαντρο αποξηραμένο σπαστό. Και ένα κουταλάκι πάπρικα. Βάλα τα όλα μέσα. Μισό κουταλάκι πάστα ντομάτας. Για το έτσι μια ωραία γεύση. Το πετιμέζι του ριζιού, του ροδιού, το ροδόμελο. Να το έβρετε, υπάρχουν στις αγορές. Αν σας αρέσει και λίγο πιο γλυκό, μπορείτε να βάλετε και τρεις κουταλιές. Λοιπόν, τέσσερις κουταλιές ελαιόλαδο. Δύο κουταλιές λεμόνι. Και λεμόνι. Το θέμα είναι, ναι, μέχρι να... Η διαδικασία είναι μέχρι να ψήσετε τις πιπεριές σας. Ψήσετε τις πιπεριές, τελειώσε το πανάγυρι. Που λέμε. Στο χέρα μου, τούτον... Τούτον, αν γίνει και, να σκέψουμε να βάλουμε τα άλλα ένα λεπτό. Να βάλω ένα κουταλάκι αλάτι, δώσ' μου το αλάτι. Ένα κουταλάκι αλάτι. Έτσι να βάλω λίγο και βλέπουμε το. Και μια μπρέζα πιπερούδι. Μάλιστα. Εγώ σε μια δοκιμή μου έβαλα και καγέν μέσα και ήταν πολλά ωραίο, αλλά εσύ επειδή είσαι λίγο ιδιοτροπή. Το καγέν. Και να δούμε τη σύσταση του, εντάξει. Ας θέλουμε ένα λίγο πιο χαλαρή, πιο νερουλή. Να του βάλουμε. Ναι. Τι, λάδι. Να βάλουμε λάδι ή νερό. Άσο μετά να βάλεις το ψωμί. Α, έβαλες και το ψωμί με το νερό τώρα, μέσα, άρα μπορεί να αλλάξει λίγο η σύσταση. Ναι, ναι. Εσύ, άμα σου δω λίγο νερό, να αλλάξει η σύστασή σου. Βέβαια. Να γίνω κολυμπάτ, έλα. Τι θέλει. Θέλει κάτι, αλάτι, έχει. Και σκόρτους έχει και αλάτι έχει. Τούτο, αύριο... Εγώ θα έβαζα πιο πολύ ροδόμελο. Ναι, είναι ωραίο, τόσο. Εντάξει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Επήρες και έψες, τσάφηκες μου τα δαμέτα... Λοιπόν, έλα. Τα καλά μου τα φαγητά. Εκάμαμε την χαμάρα, είναι έτοιμη. Τη σόγια σως, εντάξει. Πάμε στα νούτολς μας τώρα. Το μιλόξιδο μας. Το σάκε, το κρασί να πορίζει, το σάκε, περιχύνουμε με το σάκε. Το λοιπόν, και αφήνουμε τα 5 λεπτά έτσι να... Τίποτε, να πιάσουν τα αρώματα, ναι. Θα βάλουμε μετά το μέλι, τον κόλιαντρο μας και το αλάτι μέχρι να... και να βάλουμε τα νούτα. Είναι έτοιμη. Τα τόφου πότε να βάλουμε. Στο τέλος τέλεια. Τελειώσαν τα τόφου. Στο τέλος τέλεια να τα βάλουμε. Ναι. Να φύγω. Θέλεις να φύγεις. Να με ζητάς. Θα φύγω και θα με ζητάς. Είπα το που άλλος. Θα παραπονιέσαι. Να παραπονιέσαι. Του χρόνου να δούμε ποια θα αρτίδαμε. Θα κλαίεις να χτυπιέσαι. Καλό. Ήταν καλό Χρήστο, μπορώ να πω. Η γαλάτι έφαμε, λάδε. Θα τα βάλει το χέρι στην κόξα. Εμάθες μας, α. Εμάθας, α. Το πρόβλημα είναι ότι σας έμαθα. Ναι. Επειδή εμαλακώσαν τα λαχανικά μας, να σου βάλω και το μέλιν τώρα. Ναι, πριν να φύγω. Πριν να φύγεις, ναι. Θα βάλω πρώτα το αλάτι. Θα βάλω το αλάτι. Βάλω το μελούδι μας. Τούτο είναι να του δω και μια ωραία γλυκάδα. Τούτο είναι ένα μυστικό που το έκλεψα, σε εισαγωγικά το έκλεψα, που ένα σεφ που έκανα τον Be My Chef στις χρυσές συνταγές. Είναι ωραία να φκένεις έξω, ξέρεις και να... Be My Chef. Be My Chef, ναι. Οπότε βάρτα και το τόφο μας τώρα να πιέλει λίγο που δουν τα ωραία τα αρώματα. Α, μάνα μου, δεν τα βαθμό είναι να τις βάλει. Ναι, τώρα να δούμε. Παναία μου, Παναία μου, Θεέ μου. Τι να κάνω εγώ λοιπόν, μαζί. Γιατί, α, εχαμήλωσες. Εχαμήλωσα το για να μου κάψεις. Θέλω τα ζωντανά.
Τι να θέλεις τα ζωντανά μας, γιατί μας θέλεις ζωντανό και καύκισμα και καουρτίζεις. Έτσι, για να έχει λίγο να άξω τη ζωή μου και η δική σας. Μα έχει πολύ όρεξη σήμερα, τι συνέβηκε στη ζωή σου. Τι έκαμε στο Σαββατοκυριακό. Επέρασα. Που πέρασε 20 δίες πρέπει να πάρεις τα μωρά σχολείο σήμερα, δεν μου γίνει. Όχι, μας εικονούν. Έχω να σου πω ότι τα μωρά μου είναι πολλά καλά. Ναι. Διότι έχουν μάθει από μικρή ότι άμα είναι να σηκωστούν το Σαββατοκυριακό θα πάνε τσικ 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 τσικ. Θα μπουν στην τηλεόραση. Δεν θα ξυπνήσουν τη μάνα μου, ή τον παπά. Άρα δεν έχω τέτοια θέματα. Ναι. Σε κάποια φάση η άθεα μου μπορεί να φωνάξει με τον Κυριάκο. Ναι, να τσακώσουν. Ναι, να έρθει πως η μάμα, μάμα, μάμα. Μάμα, εμείνα με τα μαλλιά της άθειας, το χέρι τα πατακά μου. Όχι, το αντίθετο, η άθεια θα κράτα τα μαλλιά του Κυριάκου. Το λοιπόν, χρυσοχέρα μου. Έτοιμο? Ναι, είναι έτοιμο σχεδόν. Απλά θέλω να δω τα λαχανικά μας αν είναι εντάξει, αν είναι μαλακός, αν αρκετά. Αφού είπα σου θέλω τα ζωντανά, παιδί μου. Βάλουμε και τα νούτολ. Ένα κινέζικο δηλαδή. Τώρα τούτο θέλει λίγο με το πιρούνι να το ανακατέψεις. Ένα πιρούνι, μπράβο. Για να άνοιξε τα λίγο τα νούτολ μας. Μόνο μου λες άνοιξε το η Γαλατία, κάνει τα μόνη της. Μα εγώ για να μάθεις να κάνεις πίρ. Όχι. Χωρίς το ζουμού ή μπορεί να πάει πάνω. Είναι όνειρο. Θα βάλω λίγο κολιάντρο, τέλεια ελάχιστο. Λοιπόν, σας, αν δεν σας αρέσει ο κολιάνδρος, μπορείτε να βάλετε μαϊτανό. Εγώ αν είχα σπίτι μαϊτανό, ήσουν να φέρω μαϊτανό, γιατί αρέσει και μου ο μαϊτανός παρά ο κολιάνδρος, αλλά επειδή... Άρα να τα ανοίξουμε, να αφήνουμε τα γυαλί, είναι ένα έτοιμο το φαΐ μας. Ναι, ναι, είδατε τι ωραίο που είναι. Ωραία. Και εγώ τώρα... Και εγώ, ας πούμε, σπίτι μου θα το σερβίρισκα μες στο... Wok, ας πούμε, μες στο τηγάνι που το... Έμαθαν και το wok. Εγώ φεύγω, δεν μπορώ. Σε αυτοβαρέθηκα. Πάω στο Mount of Ladrini και πάει στο καλό. Τα φιλιά μου να του δώσει. Ο διατροφολόγος μας, ο Πάνος Πλατρίτης, είναι σήμερα στην παρέα μας και τον καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρήκα. Κοίταξε πάνω μου. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε υπερβολικό στρες. Και ταυτόχρονα ακούμε πάρα πολλούς να μας λένε ότι δεν πρέπει να έχεις ούτε άγχος, ούτε στρες όταν προσπαθείς να διατηρήσεις τα κιλά σου ή προσπαθείς να χάσεις βάρος. Αυτό αληθεύει? Σίγουρα, το να μην έχεις καθόλου στρες, καταρχήν είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Το στρες υπάρχει για χρησιμότητά του, όπως είναι και το δημιουργικό άγχος, το οποίο φαντάζομαι όλοι έχουμε, ακόμη και πριν να βγει κάποιος σε μια εκπομπή να μιλήσει, υπάρχει έτσι το θετικό δημιουργικό στρες. Ναι, αυτό μας βοηθάει. Όχι πάντοτε. Ακριβώς. Το να είμαστε αγχωμένοι όμως στρεσαρισμένοι, γιατί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά του άγχους με το στρες, την οποία δεν θα αναλύσουμε τώρα, ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή. Αλλά πράγματι έχει βρεθεί από έρευνες ότι το στρες μπορεί να επηρεάσει σε ορμονικό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη η οποία παράγεται και στο φλοιό των επινεφρίδων και μπορεί να επηρεάσει στην εναπόθεση του λίπους. Να πούμε ότι συγκεκριμένα όταν κάποιος βιώνει στρες και είναι ουσιαστικά το φαινόμενο πάλης ή φυγής, γιατί ο πρωτόγονος άνθρωπος τι έκανε στην αρχαιότητα. Αν έβρισκε ένα άγριο ζώο ή έβρισκε κάποιο κίνδυνο, έπρεπε ή να μείνει να παλέψει ή να αποφύγει. Μάλιστα. Οπότε αυτές οι ορμόνες, αυτό το στρες, εξυπηρετούσε το σκοπό της επιβίωσης. Ναι. Όμως σήμερα δεν έχουμε αυτά τα άγρια θηρία, έχουμε άλλα θηρία στην καθημερινότητα που μας αγχώνουν, μας στρεσάρουν και μας πιέζουν και μας τρέχουν ξοπίσω, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Και αυτά όμως συνεχίζουν σε ορμονικό πόβαθρο να επηρεάζουν την εναπόθεση του λίπους και όχι μόνο, και προβλήματα υγείας. Υπερβολική έκρηξη κορτιζόλης. Τι προβλήματα μπορεί να μας προκαλέσει? Μπορεί να προκαλέσει καταρχήν αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Μπορεί να μειώσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να είμαστε πιο επιρρεπείς σε ασθένειες. Μπορεί να οδηγήσει σε κατάπτωση. Το παρατεταμένο στρες και το άγχος μπορεί να προκαλέσει μελαγχολική διάθεση και αυτό από την πλευρά του κατάθλιψη. Mm-hmm. Εμείς όμως θα μείνουμε στο κομμάτι του βάρους, το οποίο ουσιαστικά έχει βρεθεί έρευνες, και αυτό το αναφέρω και στο βιβλίο μου ο υπερβάρος διαιτολόγος, που λέει ότι το στρες μπορεί και συσχετίζεται με το κοιλιακό λίπος, αλλά και με το σπλαχνικό λίπος. Που αυτό σημαίνει ότι... Να πούμε ότι το κοιλιακό λίπος είναι αυτό που μπαίνει γύρω από την κοιλιά, γι' αυτό και έχει τη συγκεκριμένη έκφραση. Είναι ο τύπος μήλου που βλέπουμε ότι τα άτομα είναι αυτά που βάζουν κυρίως πάνω στην κοιλιά. Έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με το οξυδωτικό στρες, το οποίο μετρούμε σε κυθαρικό επίπεδο, και αυτό πράγματι διαφαίνεται ότι σχετίζεται με πάρα πολλές ασθένειες αλλά και προβλήματα υγείας. Ναι. Είναι ο πρόδρομος λοιπόν, είναι μια κατάσταση, δεν είναι ασθένεια το οξυδωτικό στρες, και είναι ο πρόδρομος διαφορών ασθενειών. Και βλέπουμε ότι τα άτομα τα οποία τείνουν να αγχώνονται περισσότερο, εκκρίνουν περισσότερη κορτιζόλη με αποτέλεσμα να βάζουν βάρος. Τώρα, κάποιος θα μπορούσε να πει,
πόση κορτιζόλη είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι η κορτιζόλη, κυρίως την ώρα που ξυπνάμε, είναι πιο αυξημένη. Γιατί είναι αυτή ουσιαστικά που μας βοηθά να είμαστε σε εγρήγορση. Να κινητοποιηθούμε, να έχουμε περισσότερη ενέργεια και να μας κινητοποιήσουν. Θυμηθείτε τι είπαμε πριν, ότι έπρεπε το άτομο να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Άρα, αν σωματοποιήσουμε την έκρηξη της κορτιζόλης και του στρες, θα δούμε θα καταλάβουμε ότι το άτομο έχει ταχυκαρδίες, θα αυξηθεί η κόρη των ματιών, θα διαστρεφούν οι κόρες των ματιών, εφίδρωση και ούτω καθεξής. Όταν όμως είναι σε ήπια κατάσταση η κορτιζόλη, όμως παρατεταμένη, αυξάνεται το πρωί και 12 ώρες περίπου έχουν βρεθεί έρευνες από την ώρα που θα ξυπνήσουμε, είναι στο κατώτερο του σημείο. Γι' αυτό έχουν προταθεί και πάρα πολλές έρευνες κατά καιρούς που λένε ότι και πολλά άτομα έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε, ξέρεις, το απόγευμα θέλω κάτι, νιώθω κούραση και θέλω κάτι γλυκό. Κάτι γλυκό. Ή όταν κοιμηθείς το απόγευμα και ξυπνήσεις πάλι θέλεις κάτι γλυκό. Ακριβώς. Ο λόγος είναι επειδή μειώνεται η ινσουλίνη, μειώνεται η γλυκόζη στο αίμα. Άρα ταυτόχρονα μειώνεται το απόγευμα, όπως έχουμε πει, αν ξυπνήσει κάποιος η ώρα 7, συνήθως η ώρα 5 με 6 το απόγευμα. Είναι στο κατώτερο της σημείο η κορτιζόλη, οπότε θέλουμε κάτι γλυκό. Θέλουμε κάτι, για να ξυπνήσουμε το οργανισμό μας. Μπράβο, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που έχει με την κορτιζόλη. Οπότε σημαντικό λοιπόν είναι να καταλάβουμε πώς επιδρά το στρες στον οργανισμό και πολλές φορές μπορεί να πεινάμε γιατί είμαστε αγχωμένοι. Είχαμε πει και σε παλαιότερη εκπομπή εδώ ότι το 28% των ανθρώπων που αγχώνεται μπορεί να το γυρίσει στο φαγητό. Αυτό είναι πολλές φορές γιατί θέλει εκείνη την ώρα να κατευνάσει αυτό το άσχημο συναίσθημα που νιώθει και βρίσκει το φαγητό υποκατάστατο. Πράγματι, έχουν βρεθεί ότι πολλές φορές τροφές μπορούν να δράσουν ως αγχολητικό. Οπότε, αν κάποιος θέλει να μειώσει το στρες του, μπορεί σε λίγες ποσότητες, παράδειγμα, η μαύρη σοκολάτα έχει βρεθεί ότι μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της κορτιζόλης. Ή τροφές οι οποίες δρούν ως μειοχαλαρωτικά, παράδειγμα, χάρη τροφές που έχουν μαγνήσιο. Μπορούμε να πούμε π.χ. τα αμύγδαλα. Το αβοκάτο που είναι πάρα πολύ βοηθητικό, η μπανάνα είναι πολύ σημαντικό. Ένα ζεστό γάλα μπορεί να μας βοηθήσει μαζί με λίγο κακάο να ηρεμήσουμε. Απ' την άλλη πλευρά, ο καφές μπορεί να δράσει αρνητικά. Υπερβολική κατανάλωση καφεΐνη μπορεί να μας προκαλέσει ευερεθιστότητα, τρέμουλο, να είμαστε έτσι λίγο πιο. Να νιώθουμε κι εμείς οι ίδιοι χωρίς να είμαστε χωρί υπερένταση. Ναι, όμως δεν καταλήγουμε στον καφέ πάνω μου περισσότερες φορές. Δηλαδή, όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, να πάμε να κάνουμε έναν καφέ, να πούμε να ηρεμήσουμε. Έτσι θα πάμε στο γάλα με το κακάο ή έτσι θα πιάσουμε μια χούφτα αμύγδαλα. Ο καφές περισσότερο έχει συνδεθεί με το ότι θέλω να μου δώσει λίγη ενέργεια ή έχω λίγη κατάπτωση ή είμαι λίγο κουρασμένος και θέλω να ξυπνήσω. Από την έννοια του να πιω καφέ για να ηρεμήσω, κυρίως είναι μια συνήθεια. Δηλαδή, όπως κάποιος θα κάνει τσιγάρο ή κάποιος θα πιει καφέ ή κάποιος θα πάει να φάει μια σοκολάτα, δεν το κάνει εσκεμμένα, το κάνει ως συνήθιο. Αυτό που θέλω να πω και να κρατήσουμε είναι ότι πολλές φορές πρέπει εμείς οι ίδιοι να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πεινά. Γιατί, όπως είπαμε πριν, όταν τα επίπεδα της ισουλίνης και τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα δεν είναι σταθερά, παράδειγμα, κάποιος έχει από το πρωί να φάει όλη μέρα. Όταν θυμηθεί ότι πρέπει να φάει, δηλαδή όλη μέρα είναι στη δουλειά, είναι απασχολημένος, και προσπαθεί μετά αυτό να το πνίξει, τέλος πάντων να το ικανοποιήσει, είτε με υπερβολική ποσότητα φαγητού, είτε με πάρα πολλές τροφές, οι οποίες είναι ανθυγιεινές και περιέχουν σε μεγάλο βαθμό ζάχαρη. Τώρα, μια στο τόσο, επαναλαμβάνω, δεν πειράζει. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Άρα, κάποιοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα, και το γνωρίζουν. Δηλαδή, πιάνουν τον εαυτό τους ότι ρε παιδί μου, εγώ όλη μέρα είμαι μια χαρά, αλλά το βράδυ ή το απόγευμα κάνω τούτες τις ατασταλίες, οι οποίες με παίρνουν πίσω-πίσω. Θα μπορούσαν με τη βοήθεια του διατροφολόγου να λύσουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή θα βάλετε ορισμένες τροφές το απόγευμα, ούτως ώστε να τον κρατήσουν και να μην έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να φάω εκείνη την ώρα. Γιατί γίνεται συνήθεια μετά. Ναι, συνήθως όταν ένα άτομο καταφεύγει και αγχώνεται παρατεταμένα, πρέπει να το δούμε λίγο από την πλευρά, όχι απευθείας του ειδικού του διαιτολόγου, αλλά από την πλευρά της ψυχικής υγείας. Μάλιστα. Αν όμως το άτομο κάνει πολλές ώρες να φάει ή
βιώνει εργασιακό στρες και μετά που θα ξεκουραστεί έχει ως συνήθειό του είτε να επιβραβεύσει ή να καταπραίνει mm-hmm. αυτή την κούραση με φαγητό, τότε ναι, θα δώσουμε κάποιες εναλλακτικές διαιτητικές οδηγίες που να τον ικανοποιήσουν σε έναν βαθμό. Μπορεί να είναι μια πορτοκαλάδα χωρίς υπερβολική ζάχαρη, μπορεί να είναι μια σοκολάτα υγείας, μπορεί να είναι ένα σμούθι, μπορεί να είναι ένας τρόπος ο οποίος θα του δώσει αυτό το έναυσμα, αυτήν την ικανοποίηση, mm-hmm. είτε σε γευστικό επίπεδο, χωρίς όμως να του προσθέσει πολλές θερμίδες, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει στο βάρος. Αν θέλετε, Άλιστα. η τροφή είναι η απόκριση ενάντια στο στρες και όχι η λύση. Mm-hmm. Άρα είναι η συμπεριφορά που έχουμε μάθει να καταπολεμούμε αυτό το στρες. Οξυδοτικό στρες, ποιοι έχουν περισσότερο, οι άντρες ή οι γυναίκες? Δεν έχει βρεθεί άμεση συσχέτιση αν υπάρχει στις άντρες ή στις γυναίκες. Έχει βρεθεί όμως ότι κυρίως είναι αυτοί που έχουν αποθηκευμένο το λίπος στην κοιλιά. Όμως η αλήθεια να λέγεται ότι οι γυναίκες είναι πιο αγχωτικές από τους άντρες, όμως ναι, το διαχειρίζονται. Ναι, αλλά εσύ περισσότερη κυλίτσα μου. Το λιγόμενο είναι μημένο σωστά, είναι μορφωσιά και κυλιά, αλλά έχω και παρακάτω. Το διαχειρίζονται όμως καλύτερα, δεν το δείχνουν οι γυναίκες. Ξέρουν να το κρύψουν πολύ καλύτερα. Παρόλο που έχουν λίγο περισσότερο, το διαχειρίζονται πολύ καλύτερα. Άρα αυτό λέει ότι. Αυτό λέει ότι πολλές φορές πρέπει να εκφραζόμαστε, γιατί πολλές φορές είμαστε ευάλωτοι και καμιά φορά πρέπει να εκτονωνόμαστε. Να μην είμαστε σαν μια χύτρα ταχύτητας. Δηλαδή να έχουμε τόσο. Μπράβο. Γι' αυτό βλέπουμε άτομα τα οποία καταφεύγουν μετά σε υπερφαγικά επεισόδια, διότι δεν μπορούν να διαχειριστούν το στρες τους και μετά εκτονώνονται με αυτόν τον τρόπο που έχει κάποιες συνέπειες στο μέλλον. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάνω μου. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες. Να είστε καλά. Ναι, πολύ σημαντικά, γιατί εγώ παθαίνω το απόγευμα. Νομίζω ότι ο μισός πληθυσμός παθαίνει το. Στο γραφείο παθαίνουμε. Ή άμα να τσιμηθείς το απόγευμα για να ξυπνήσεις και πιάνεις εκεί να τον ανοίξεις στο ψυγείο ή κάποιοι άλλοι που σαν βλέπουν τηλεόραση η ώρα 10, 11 ανοίγουν το ψυγείο, κάποιους γνωρίζω αλλά δεν μιλούν. Να πεις η ώρα 3.30 που μας σωρούν εντάξει, αλλά όχι η ώρα 10 τη νύχτα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να κάνω την προετοιμασία μου για τη μιλόπιτσα. Α, θέλεις να πούμε τελικά. Πάμε να δούμε τελικά μας για τη μιλόπιτσα μας. Θα φτάσουμε στην Κύπρο σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε 2 φλιτζάνια μήλα τριμμένα στη χοντρή μεριά του τρίφτη. Θέλουμε 1 φλιτζάνι μήλα κομμένα σε κυβάκια, 1 φλιτζάνι λάδι, 1 φλιτζάνι ζάχαρη, 1 τενεκεδάκι άσπρο ανθρακούχο αναψυχτικό, 3,5 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 1 κουταλάκι baking powder, 1 κουταλάκι κανέλα, μία πρέζα γαρίφαλο, 2 φλιτζάνια καρύδια χοντροαλισμένα και 2 τρίτα φλιτζανιού σταφιδάκια. Τόσο εύκολα. Θέλεις να κόψω κυβάκια? Ναι, θέλω να κόψεις ένα φλιτζάνι κυβάκια από το μήλο. Θέλω το να είναι, μικρά, γιατί να τα βάλουμε ολόκληρο μέσα και θέλω έτσι να το... Να το βρίσκεις. Γάντια έχεις φέρει. Ναι, βέβαια. Να σου πω ότι τούτη συνταγή από τη φίλη μας, τη Δέσποινα Ντισεκή από τη Γεροσκήπου, που με παίρνει τηλέφωνο και λέει μου ωραίες συνταγές, πρόσθεσα λίγο παραπάνω μήλων και λίγο παραπάνω σταφιδάκια. Να μου θυμώσει τώρα, ξέρω τι είναι, αλλά δεν πειράζει. Για... Έθελα λίγο παραπάνω μήλων να το νιώσει. Η ιδιαιτερότητα σε τούτη συνταγή είναι ότι έχει μέσα άσπρο ανθρακούχο αναψυκτικό. Να ξεκινήσω. Ναι. Εγώ έβαλα. Έλα να. Τι θέλεις. Εγώ έβαλα. Μπορώ να έχω ένα πιάτο. Ναι, μπορείς. Να σου φέρω αμέσως. Το μείγμα μας θέλει λίγο δυνατό χτύπημα. Ουπ, sorry. Άρα. Θα τρίψεις μήλον, αλλά θα κόψεις επίσης. Ναι. Α, το μήλον τρίβουμε το στη χοντρή μεριά του τρίφτη, εντάξει. Θέλει στη χοντρή μεριά του τρίφτη. Και επειδή σε αγαπώ πάρα πολλά, έτσι για να ξέρεις, κάμα σου και έναν 30 φυλάκι. Πάει πολλά με τα ρούχα. Α, όμως. Είναι τέλεια όμως, τώρα το είδα. Μπορεί να αντίθεκε και μήλον η αλήθεια. Το λοιπόν, 2 φλιτζάνια μήλο. Τα καρύδια, χοντροέκοψα τα, όσοι είναι ώρα ήσουν εκεί με το μπαν. Το λοιπόν. Θέλεις πάρα πολύ θορυβό. Θα μίλωσα το λίγο, δεν πειράζει. Εσείς πείτε να το χτυπήσετε λίγο παραπάνω. Το λοιπόν. Εδώ έχουμε 3,5 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του.
Εντάξει, δηλαδή έχει και λίγο baking powder μέσα. Θα βάλω μέσα ένα κουταλάκι baking powder, ένα κουταλάκι κανέλα και μια μπρέζα για λίγο γαρίφαλο. Βάλω τα εδώ και ανακατεύουμε. Εδώ θα βάλω και τα καρύδια μου. Ένα φλιτζάνι καρύδια χοντροαλεσμένα ή χοντροκομμένα. 2/3 του φλιτζανιού στα φυγάκια και ανακατεύω. Λοιπόν. Και η διαδικασία μας είναι πάρα πολύ απλή. Ξεκινώ, είπαμε, σπίτι είναι να το αφήσετε να χτυπηθεί παραπάνω. Εγώ είναι να το σταματήσω. 180 βαθμούς. Το ψήσουμε. Ναι, 180 βαθμούς για... θέλει 50 λεπτά. Εντάξει, επειδή είναι τα μήλα μέσα όμως... Mm-hmm. Να έχουν υγρασία. Να έχουν, ναι, 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 πολλά ωραίο, να έχει υγρασία. Μα είμαι σίγουρη ότι είναι, ναι, πολλά ωραίο, χρυσοχέρα μου, για το όνομα, ναι, του Θεού. Και μυρίζει, τι μυρίζει. Κανέλα. Κανέλα. Μπορείς να κάνεις... Θα βάλω το άσπρο, το αστρακούχο αναψυχτικό. Μπορείς να κάνεις μιλόπιτσα χωρίς να μυρίζει κανέλα. Όχι βέβαια. Κάτι πάει λάθος. Υπάρχει περίπτωση. Βάλαμε και το αναψυκτικό μας. Το ανθρακούχο αναψυκτικό, γιατί το βάζεις? Βοηθά το να φραντέψει. Είναι επίσης ένα... Είναι το υγρό μας στοιχείο. Και επειδή είναι νηστίσιμη... Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα σπόχιμο πορτοκάλι. Θα μπορούσες να βάλεις ανθρακούχο αναψυκτικό με πορτοκάλι. Επειδή δεν το δοκίμασα, να βάλω και τα μήλα μέσα. Είσαι τέτοιο μέρη που η Γαλάτια. Άμα να ακούει ανθρακούχα αναψυκτικά, ναι, κάτι την πιάνει. Άιση να την πιάει. Άμα ρε, να μας πελάνει. Βάλουμε και τα μήλα πριν να βάλουμε όλο το μείγμα. Λοιπόν. Για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Ναι, μέσα στο κέικ μας. Ωραία. Μίσα να πάμε διάλειμμα, να πάμε τώρα διάλειμμα, να το βάλω. Ναι. Να πάμε μόλις διάλειμμα, το βάλω, να πάμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε να το για να σερβίρουμε και να δοκιμάσουμε. Ναι. Να βάλουμε όλο το μείγμα. Άντε χρυσοχέρα μου, και πρέπει να πάμε σπίτι μας. Είδες, ανακατέψαμε την όλα μαζί. Βάλουμε τη σε λαδωμένο και αλευρωμένη φόρμα με τρύπα στη μέση. Μπράβο, σε βοηθήσω, κορίτσι. Ξέρεις ότι τον το μείγμα τρώεις το με το κουταλούινα. Μόνον τούτο. Πάρα πολλά ωραία. Ό,τι γλυκίσμα κάνεις τρώεις το με κουταλούινα. Εγώ δοκίμασα το. Όταν τούτον είμαστε. Είπαμε, ψήνουμε εντός τους. 180 για 50 λεπτά. Και να γίνει έτσι ωραία, όπως εκείνο που ευκάλα. Ωραία. Λοιπόν, βάλαμε εδώ με τα πιάτα μας. Ναι. Βάλαμε και καπιρούες για να κάνουμε, να δοκιμάσουμε τον τύπ με τη μουχαμάρα. Να σου πω... Τι να μου πεις. Ότι δεν εγώ έφτιασα, ήθελα να πω το πράγμα. Για τις πιπεριές της Φλωρίνης. Ναι. Αν, εντάξει, τούτες λίγο μακριές, αλλά αν έβρετε, προτιμώ τις τούτες παρά τις άλλες τις γλυκές τις πιπεριές. Αλλά δεν έβρετε από τούτες, κάμετε με το που τον άλλο. Εγώ δοκιμάζω τα νούντλς. Είπαμε τα νούντλς, μπορείτε να κάνετε επιλογή νηστίσιμα, μπορείτε να βάλετε μέσα, θέλετε, αν δεν νηστεύετε, χοιρινό. Κοίταξε, επέτυχε τα για πρώτη δοκιμή. Α, okay. Αλλά εγώ δεν θα έβαλα τόφου. Δηλαδή, εντάξει, μα δεν να φάει, δεν να βάλει. Να βάλει το. Ναι, ρε παιδί το... μου. Σιρούι. Επειδή το ανακάλυψε, δεν πρέπει να φταίξω εγώ. Όχι, oh, εντάξει, να δοκιμάσω κι εγώ λίγο. Ένα λεπτό. Μπράβο, χρυσό μου. Σαν τη φίλη σου, οξά. Δεν με βάλεις να απαντήσω έτσι πράγματα. Α, Παναγία μου. Δεν με βάλεις να απαντήσω έτσι πράγματα. Του το βάλεις στο ψωμί. Ναι. Πας στο ψωμί. Εκεί είναι, ναι. Κάνεις το ψωμί, βουτάς το μέσα, τρώεις. Όχι, είναι σωστό. Όχι. Δεν ξέρω να το ξαβάλεις μέσα. Κάμαμε και καπιρούες. Τούτον επέτυχες το. Ωραίο, ναι. Άκου, άκου, ήταν που είπε. Κάτι διαφορετικό. Τούτον επέτυχες το παιδιά, αλλά το άλλο δεν το επέτυχα. Είδατε τι, τι κρύβουν οι λέξεις της. Παντελή μου, οι καπιρούες σου σε λίγο είναι έτοιμες, α. Εντάξει. Δικαιωμένα να δοκιμάσουμε την μιλοπίτσα. Ναι. Με τη μουχαμάρα, μιλός. Έλα, έλα, έλα. Ναι, 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 ξέρω. Πάτε ένας καφές, φίλοι μου, κάνετε καφέ σκέτο. Θέλεις να ξεκινήσεις να κάνεις καφέ. Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα. Καλό μήνα. Να χτυπούμε σε όλους. Ναι. Πλούσια. Νηστίσιμη. Είσαι στο... Στη ησυχία μου. Ναι ρε παιδί μου, δεν είμαι μπλοξοδέντες πολύ και ποτά. Εντάξει, εντάξει.
μία, μου μπορείς καλά. Ναι, ναι. Τετάρτη. Εντάξει, να σε αγκαλιάσω πιο πολλά την Τετάρτη, γιατί να μου κάνεις το ωραίο το φαΐ. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Αυτή η εκπομπή ολοκληρώθηκε με τη Χρήσο μες στο πλάνο μου. Γεια χαρά σε όλους. 3:30 αύριο μαζί με τη Γαλάνια την Παμπορίδη. Γεια χαρά. Γεια σας.